Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε παρέα. Πρώτον, ότι μπορούμε να καταφέρουμε οτιδήποτε χωρέσει η φαντασία μας. Και κάτι ακόμα. Ο κόσμος αλλάζει και όχι μόνο αλλάζει, αλλάζει από εμάς και έχουμε και συμφέρον ο κάθε ένας από εμάς να τον αλλάξουμε. Η αλήθεια είναι ότι στην πρόβα, τώρα σας βλέπω εδώ μπροστά μου, φάνηκε πιο εύκολο. Οπότε γι' αυτό το εξαιρετικά προκλητικό project θα χρειαστώ τη βοήθειά σας. Αυτό που εννοώ βασικά είναι να ενθουσιαστείτε αυθορμήτως, να έτσι, και να χειροκροτήσετε αυτοβούλος. Μα τι καλοί που είστε. Παιδιά, αυτοβούλος είπα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Νέα ιδέα, γεμάτη φως. Τι είναι η νέα ιδέα? Καταρχάς, δεν υπάρχει πιο ωραία ιδέα από τη νέα ιδέα και αυτό φαντάζει ακούγεται μια ωραία ιδέα. Η επόμενη ερώτηση είναι, παρθενογένεση στις ιδέες και όχι μόνο υπάρχει. Τα πιο πρωτότυπα δημιουργήματα είναι οι καλύτεροι συνδυασμοί καθόλου πρωτότυπων υλικών. Δηλαδή, ένα κράμα είναι σύνθεση από γνωστά μέταλλα, ένα εκπληκτικό μουσικό έργο είναι σύνθεση από γνωστές νότες, μια εξαιρετική ομιλία, ένα εξαιρετικό βιβλίο, σύνθεση από γνωστές λέξεις. Αυτό που κάνει τη σπουδαία ιδέα σπουδαία, αυτό που κάνει το εξαιρετικό προϊόν εξαιρετικό, είναι τα υλικά που χρησιμοποιούμε, ο τρόπος σύνθεσης τους, η χρονική στιγμή της σύνθεσης και η αισθητική του καλλιτέχνη. Δηλαδή, αν ένας μάγειρας προσπαθήσει να φτιάξει μια σοκολατόπιτα χρησιμοποιώντας αντί για σοκολάτα αλεσμένα χόρτα, το αποτέλεσμα δεν θα είναι και τόσο εξαιρετικό. Αν ο ίδιος μάγειρας προσπαθήσει να φτιάξει ένα κέικ και βάλει το αλεύρι στο τέλος, αφού ψηθεί το υπόλοιπο μείγμα, δεν θα έχουμε καθόλου ευχαριστημένους πελάτες. Ερώτηση. Τι είναι ένας άγγελος? Ο κύριος, ο φίλος μου εδώ μπροστά, είμαι σίγουρος ότι όταν ακούει τη λέξη άγγελος, δημιουργεί αυτήν εδώ την εικόνα στο μυαλό του. Αλλά δεν εννοώ τώρα, αγόρι μου, αυτό. Τι είναι ένας άγγελος? Αυτό το εξαιρετικά προκλητικό δημιούργημα. Το υπέροχο, το συγκινησιακό. Σύνθεση από γνωστά υλικά. Φτερά πουλιού και σώμα ανθρώπου. Άρα, το καινούριο είναι το παλιό διαφορετικά εκφρασμένο, διαφορετικά συνδυασμένο. Τι ωραία ιδέα η ιδέα, ότι κάθε νέα ιδέα είναι μια σύνδεση από παλιές ιδέες. Σας μπέρδεψα? Αν όχι, να ξέρετε, θα προσπαθήσω κι άλλο τα υπόλοιπα 15 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα. Αν λοιπόν δεν υπάρχει παρθενογένεση και όλοι έχουμε στη διάθεσή μας τα υλικά για να δημιουργήσουμε οτιδήποτε, πώς αλλάζουν τα δεδομένα? Κάποιοι μπορούν να πούν, βέβαια, εγώ δεν τα κατάφερα. Ναι, όταν δεν τα καταφέρνουμε, είναι γιατί είμαστε ανίκανοι, ή γιατί δεν χρησιμοποίησαμε τα υλικά που ήταν στη διάθεσή μας, ή γιατί δεν προσπαθήσαμε αρκετά, ή γιατί όσο δεν τα καταφέρουμε, προετοιμαζόμαστε για να τα καταφέρουμε. Είναι και αυτή μια μετάφραση. Έχουμε λοιπόν τα υλικά για να καταφέρουμε το οτιδήποτε. Είναι μια άποψη. Πώς θα τα καταφέρουμε? Ας ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή. Να το αποφασίσουμε, να το σκεφτούμε, να θέσουμε το στόχο και να εστιάσουμε σε αυτόν. Ό,τι μπορούμε να σκεφτούμε, μπορούμε λοιπόν και να δημιουργήσουμε. Νικόλα, όχι πάλι, μη μου μιλάς για αυτό το μυστικό και τη συμπαντική συμμαχία ανάμεσα στο νου και τις πράξεις. Έχουμε κουραστεί πια από όλη αυτή την ιστορία. Μισό, είμαστε και σε πολυτεχνείο. Να δούμε τα μαθηματικά. Έστω ότι κάποιος αποφασίζει να κάνει ένα παιδί. Βλέπει παντού έγκυες και καροτσάκια. Ήθελε να αγοράσει ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Βλέπει παντού αυτή τη μάρκα αυτοκινήτου. Τι έγινε, αυξήθηκαν τα καροτσάκια, οι έγκυες και το συγκεκριμένο αυτοκίνητο? Όχι. Εστιάζει σε αυτό και το βλέπει. Άρα, ό,τι σκέφτεσαι, προγραμματίζεις τον εαυτό σου να αναζητά και να προσέχει. Μόλις το μυαλό εστιάσει κάπου, ψάχνει στοιχεία του στην πραγματικότητά μας. Το ίδιο συμβαίνει και όταν οραματιζόμαστε ένα στόχο. Φαντασιωνόμαστε την επιτυχία, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για τον καθένα. Ψάχνει το μυαλό στοιχεία της όποιας επιτυχίας στη δική μας πραγματικότητα. Αν δεν τα βρει, θα οθήσει τον εαυτό μας να τη δημιουργήσει. Ό,τι μπορούμε λοιπόν να σκεφτούμε, μπορούμε και να δημιουργήσουμε. Άλλωστε, δεν υπάρχει πράξη που να μην έχει προϋπάρξει σαν σκέψη. Επειδή με βοηθήσατε πολύ από το ξεκίνημα, για πάμε πάλι. Παλάμεσο όλοι ψηλά, εδώ, πίσω από τα αυτιά. Κουνήστε τα αυτιά σας. Μπράβο, το σκεφτήκατε πριν κάνετε τη συγκεκριμένη πράξη. Γυρίστε στο διπλανό σας, δώστε το ένα φιλί, όχι μπουνιά. Στείλτε το ένα φιλί. Το σκεφτήκατε πριν το κάνετε. Τι θέλω να πω, είτε είναι αστεία η κίνηση, η πράξη, είτε είναι έξυπνη, είτε είναι χαζοπράξη, ό,τι κι αν είναι, το έχουμε σκεφτεί πριν φτάσουμε να το δούμε στην πραγματικότητά μας. Ο ίδιος, και τι είναι η σκέψη. Τι είναι η σκέψη, φαντασία. Ο ίδιος Ανιστάιν μιλούσε για τη σημαντικότητα της φαντασίας και πόσο πιο σημαντική είναι από τη γνώση. Η φαντασία περικυκλώνει τον κόσμο. Η γνώση μάλλον είναι περιορισμένη. Τώρα θέλω και πάλι τη βοήθειά σας. Νομίζω θα σας αρέσει αυτό. Πρέπει να σηκωθούμε όλοι όμως. Ναι, πρέπει να σηκωθούμε όλοι. Μπορείτε. Είμαι σίγουρος για σας. Αν μπορείτε αυτό, μπορείτε και άλλα σπουδαία πράγματα. Σηκωνόμαστε και τεντώνουμε το δεξί μας χέρι και το δείκτη μπροστά. Σταθερά τα πόδια στο έδαφος. Στρέφουμε. Προσπαθώντας να μην χτυπήσουμε το διπλανό μας. Στρέφουμε το σώμα μας με σταθερά τα πόδια δεξιόστροφα μέχρι εκεί που μπορούμε. Ωραία. Σημαδέψτε απέναντι μέχρι εκεί που μπορέσατε, χωρίς να κάνετε το χέρι έτσι. Ελάτε, μην κλέβετε. Ωραία. Σημαδέψτε μέχρι που φτάσατε. Εξαιρετικά. Πάμε τώρα. Χαλαρώνουμε ξανά στην αρχική μας θέση. Μην κάθεστε. Κλείνουμε τα μάτια. Οραματιζόμαστε ότι κάνουμε την ίδια κίνηση. Δεν την κάνουμε, την οραματιζόμαστε. Ότι κάνουμε την ίδια κίνηση. Το οραματιζόμαστε και στρέφουμε αυτή τη φορά δεξιόστροφα το σώμα μας 30% περισσότερο, 40% περισσότερο. Ξεπερνάμε τις δυνατότητές μας πολύ περισσότερο από ό,τι πριν στην πραγματικότητά μας. Οραματιστείτε το, φανταστείτε το. Ανοίξτε τα μάτια. Πάμε πάλι. Χέρι δεξί μπροστά, τεντωμένο. Στρέφουμε τώρα το σώμα μας για να δούμε μέχρι που φτάνουμε. Τι έγινε. Προχωράτε κι άλλο, βλέπω. Ναι. Ωραία. Εξαίρετα. Καθίστε. Ποιοι έστρεψαν τη δεύτερη φορά το σώμα τους πολύ περισσότερο από την πρώτη. Αχα, γιατί έγινε αυτό. Το οραματιστήκαμε. Γιατί έγινε αυτό. Έχω μόνο 11 λεπτά ακόμα. Τι λέτε, να συνεχίσω. Ωραία. Το οραματιστήκαμε, το κάναμε εφικτό στη φαντασία μας. Ψάξαμε τρόπο να το επιβεβαιώσουμε στην πραγματικότητά μας. Οι δυνατότητες τις είχαμε από πριν. Απλά ήρθαμε σε επαφή με τα νοητικά υλικά, τις δυνατότητες που ήδη είχαμε επειδή το βάλαμε στο μυαλό μας. Επειδή το οραματιστήκαμε και επειδή το φανταστήκαμε. Ναι, θα μου πει κάποιος, ναι, εγώ προσπάθησα, έβαλα κάποια υλικά εκεί μεταξύ τους, δεν είχα αποτέλεσμα. Ωραία. Η μεγαλύτερη ικανότητα δεν απαιτεί καμία ικανότητα. Απλά αλλάζεις το πλάνο δράσης σου και δεν τα παρατάς. Ακούω πολλούς και μου λένε, Νικόλα, δεν έχω δουλειά. Ωραία. Η πρώτη ερώτηση που κάνω είναι, πόσα βιογραφικά έστειλες. Η πιο συνηθισμένη απάντηση, ξέρετε ποια είναι. Από 0 ως 1. Ή δεν έχω καλή. Όχι, πριν πάμε σε αυτό. Κάποιοι άλλοι λένε, ρωτάς, έψαξα για δουλειά. Ναι, έψαξα για δουλειά. Και στο μυαλό τους το έψαξα για δουλειά είναι, ρώτησα τη θεία μου. Πολλοί έχουν μια θεία να μοιάζει με τη συγκεκριμένη, παραδεχτείτε το. Ρώτησα τη θεία μου. Η θεία μου μου είπε, δεν υπάρχουν δουλειές, παιδί μου, τη σήμερα ημέρα. Και εμένα ο Γιωργάκης μου 10 χρόνια έχει να δουλέψει. Να ξέρω, ο Γιωργάκη τον μπλέν, τον καθαρίζει, 10 χρόνια δεν έχει φέρει τίποτα στο σπίτι, γιατί δεν καταλαβαίνω, αλλά στο δικό μας το μυαλό είμαστε εντάξει, εμείς είμαστε εκεί, ψάξαμε για δουλειά. Ή δεν έχω τη δουλειά των ονείρων μου, τη δουλειά πραγματικά επιθυμώ. Η πρώτη ερώτηση εδώ είναι, πόσο καλύτερος γίνομαι κάθε μέρα για να μπορώ να την ελκύσω. Και η δεύτερη ερώτηση είναι, θες να δουλέψεις στην Google για παράδειγμα. Πόσα βιογραφικά, πόσε τι έκανε, πήγες και βρήκες γιατί όχι, αν είναι πραγματικά όνειρό σου, τον υπεύθυνο του Human Resource Management να του πεις πόσο σημαντικό είναι να με προσλάβεις. Γιατί θα χάσει η εταιρεία αν δεν είμαι εγώ μαζί σας. Πιθανότητα, αν δεν έχουμε το σύντροφο, τη ζωή που επιθυμούμε, είναι γιατί δεν παίξαμε με τους αριθμούς. Δεν φάγαμε πολλές χιλόπιτες δηλαδή. Η ζωή σε μεγάλο βαθμό είναι ένα παιχνίδι αριθμών. Και ξέρετε πόσες χιλόπιτες έφαγε ο κύριος Τόμας Έντισον. Απέτυχε 10.000 φορές μέχρι να ανάψει τη λάμπα. Και όταν του είπαμε, πώς καταφέρατε και συνεχίσατε μετά από τόσες αποτυχημένες προσπάθειες, λέει, δεν καταλάβατε. Δεν απέτυχα 10.000 φορές. Έδειξα στον κόσμο 10.000 διαφορετικούς τρόπους για να μην ανάψει μια λάμπα. Τι δεν καταλαβαίνεις. Χιλόπιτες έτσι που τον οδήγησαν στην επιτυχία του. Προετοιμαζόταν με κάθε αποτυχία να έρθει στην δική του επιτυχία. Άρα ξέρουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε το πλάνο δράσης μας λοιπόν για να έχουμε αποτέλεσμα. Και γιατί δεν το κάνουμε. Αυτό πάλι ο Einstein το έχει ονομάσει παράνοια να περιμένουμε διαφορετικό αποτέλεσμα κάνοντας το ίδιο πράγμα. Πηγαίνουμε για παράδειγμα, μπορεί να πάει ένα σύμβουλο σε έναν επιχειρηματία που 20 χρόνια πήγαινε πάρα πολύ καλά, αλλά αλλάξαν τα δεδομένα, πλέον δεν πηγαίνει τόσο καλά. Και του λέει, ξέρεις τι, μήπως να πας απέναντι που είναι πιο φθηνό το ενίκιο. Εδώ με ξέρουν εμένα οι πελάτες μου. Αυτό του είναι βολικό. Μήπως να φτιάξουμε ένα site, ένα e-shop για να απευθυνθεί σε μια πολύ μεγαλύτερη αγορά. Δεν είμαι εγώ για αυτά. Του είναι πάρα πολύ άβολο να το κάνει αυτό. Δεν το έχει συνηθίσει τόσα χρόνια. Μήπως να κάνουμε μια sponsored διαφήμιση στο Facebook. Την κάνουμε τούτο. Γιατί συνεχίζουμε το ίδιο αποτυχημένο πλάνο δράσης μας. Γιατί είναι βολικό. Οι νευροεπιστήμονες μας διδάσκουν πώς λειτουργεί η συνήθεια. Επαναλαμβάνω μια συμπεριφορά, όποια και είναι αυτή. Συγκεκριμένα νευρικά κύτταρα ενώνονται μεταξύ τους μέσω των νευρικών συνάψεων. Και δημιουργείται ένα συγκεκριμένο νευρικό δίκτυο. Όσο περισσότερο επαλαμβάνω τη συμπεριφορά, τόσο περισσότερο πυροδοτούνται και διεγείρονται οι συνάψεις και τόσο πιο εύκολο είναι να επαναλάβω τη συμπεριφορά από ένα σημείο και πέρα. Το έχουμε ζήσει όλοι στην πραγματικότητά μας. Και η επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά λοιπόν γίνεται συνήθεια. Μας είναι βολικό να κάνουμε κάτι που έχουμε συνηθίσει. Μπορούμε να συνηθίσουμε να καπνίζουμε, να βρίζουμε, να κάνουμε κακό ένα στον άλλον ή να μεγαλουργήσουμε, γιατί όχι. Είναι βολικό να κάνουμε αυτό που έχουμε συνηθίσει. Όταν όμως νιώθουμε άβολα για κάτι που ξέρουμε ότι μας πηγαίνει στην πρόοδο, εκεί είναι που πρέπει να πούμε: α, υπενθυμίσω ότι πρέπει να συνεχίσω. Αυτός είναι ο σωστός δρόμος. Το άβολο δηλαδή να γίνει ξυπνητήρι εκπληρώσεων. Α, μου είναι άβολο τώρα να διαβάσω το βιβλίο. Άστα. Α, τι είπα, είναι άβολο. Ντριν, για αυτό θα το κάνω. Τότε είναι που γινόμαστε νικητές. Άλλωστε, τι είναι η νίκη? Η εκπλήρωση του άβολου. Μία από τις μεταφράσεις που δίνω στον όρο επιτυχία. Η επιτυχία είναι να φτάσεις να επιθυμείς διακαώς αυτά που τώρα δεν σου πολύ αρέσουν, αλλά ξέρεις ότι σε οδηγούν στην πρόοδο. Αν δηλαδή δεν σου αρέσει το πανακόριζο, να ξεκινήσεις να το τρως. Περίπου, όχι ακριβώς. Πάμε στο προηγούμενο παράδειγμα με τα βιβλία. Δεν μου αρέσει να διαβάζω. Ξέρω όμως αυτό θα με κάνει καλύτερο στη δουλειά μου. Είτε βιβλία, είτε ίντερνετ, οτιδήποτε τώρα, έτσι, το διάβασμα. Ξέρω ότι αυτό θα με κάνει καλύτερο άνθρωπο. Okay. Τη στιγμή λοιπόν που δεν μου αρέσει να διαβάζω βιβλίο, επιβάλλω στον εαυτό μου να διαβάζει λίγο κάθε μέρα. Εκεί είναι το πρώτο σημαντικό σημείο κλειδί. Τι κάνουν περισσότεροι? Περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή. Και λέμε: όταν θα έχω μια ελεύθερη, ολόκληρη μέρα, θα διαβάσω ένα ολόκληρο βιβλίο. Δεν θα γίνει ποτέ. Πολλά μικρά βήματα κερδίζουν τους πιο μακρινούς αγώνες δρόμου. Θρίαμβος δεν είναι παρά η εκατάπαυστη επανάληψη του μικρού και του απλού. Άρα, 5 σελίδες από ένα βιβλίο κάθε μέρα. Πιέζω τον εαυτό μου να το κάνει. Τι θα γίνει μετά από λίγο καιρό? Θα το συνηθίσω και θα μου είναι βολικό να ξαναδιαβάσω. Αυτή είναι η υποσυνείδητη διεργασία. Πάμε τώρα σε συνειδητή διεργασία. Διαβάζω το βιβλίο, μου αρέσει το αποτέλεσμα γιατί αποκτώ αυτοπεποίθηση. Γίνομαι καλύτερος ομιλητής, συζητητής και καλύτερος στη δουλειά μου. Άρα τι κάνω? Προσδίδω ευχαρίστηση στην έννοια διάβασμα βιβλίου και θα θέλω συνειδητά να την επαναλάβω. Για να γίνω ένας από τους πολλοί, γιατί όχι. Ξέρετε, όλοι οι πετυχημένοι άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη το λένε ότι διαβάζουν και διαβάζουν πολύ κάθε μέρα. Να φτάνει δηλαδή να μου αρέσει, άσχετα που θα φτάσω. Γιατί να τα κάνω τώρα εντωμεταξύ όλα αυτά? Γιατί να μπω στη διαδικασία να πετύχω, να βάλω στόχους, να... Για ποιο είναι το κίνητρο? Γιατί τα κάνουμε? Όλοι έχουμε μεγάλη ανάγκη να αναγνωριστούμε, να ικανοποιήσουμε το αίσθημα σπουδαιότητάς μας. Πίσω όμως από αυτή την κραυγή για αναγνώριση κρύβεται ένα μόνο συναίσθημα. Αγάπη. Τη βαθιά μας ανάγκη να μας αγαπήσουν οι άλλοι. Γκαλίτσες, κυφλάκια. Τώρα, ποιους ανθρώπους αναγνωρίζουμε, ποιους ανθρώπους θαυμάζουμε, ποιους ανθρώπους αγαπάμε ακόμα και όταν δεν τους γνωρίζουμε? Αυτούς που έχουν βαθιά μεγάλη επίδραση σε πολλούς ανθρώπους. Σπουδαία επίδραση, μεγάλη και θετική. Είτε πρόκειται για εταιρείες όπως η Apple. Έχει κανείς iPhone από εδώ? Ποιος? Το αγαπάς το iPhone σου? Ήμουν σίγουρος. Είτε πρόκειται για άτομα όπως η μητέρα Τερέζα. Ανθρώπους που έχουν σπουδαία επίδραση σε πολλούς ανθρώπους, τους αγαπάμε, τους αναγνωρίζουμε. Πιστεύω βαθιά ότι η μεγαλύτερη αναγνώριση που μπορεί να λάβει ένας άνθρωπος στη ζωή του πηγάζει από αυτά που έχει προσφέρει σε άλλους. Ας ξεκινήσουμε από τα απλά. Τι εννοώ από τα απλά? Μια αγκαλιά, ένα χαμόγελο, ένα καλό λόγο, ένα σ' αγαπώ, ένα ευχαριστώ, ένα συγγνώμη, ένα χάρηκα, ένα μπράβο. Γιατί ισχύει αυτό που θα δείτε τώρα. Δώσε περισσότερα από όσα λαμβάνεις και θα λάβεις περισσότερα από όσα έδωσες. Μα εγώ έδωσα και άδειασα, λέει κάποιος. Μισό. Δεν έχεις 20 κιλά αγάπης να δώσεις τα 17, να μείνουν 3 και να φοβάσαι μην τα χάσεις. Έχεις απεριόριστα αποθέματα συναισθημάτων. Ή εγώ έδωσα και δεν πήρα. Για να δούμε. Δεν λέει δώσε περισσότερα από όσα λαμβάνεις μία φορά σε έναν και θα λάβεις περισσότερα από όσα έδωσες. Δίνω στην κυρία, δεν λαμβάνω. Δίνω στον κύριο, δεν λαμβάνω. Δίνω στον κύριο, δεν λαμβάνω. Δίνω στην κυρία και λαμβάνω 100 πίσω. Έδωσα 4, έλαβα 100. Έπρεπε απλά να συνεχίσω να δίνω. Αλλά και από τους 3 που δεν έλαβα. Συγγνώμη κιόλας. Είναι προσωπικό. Από τους 3 που δεν έλαβα, τι κέρδισα? Την εμπειρία και τη γνώση ότι. Δεν θα σας ξαναδώσω, συγγνώμη κιόλας. Άρα πάλι κερδισμένος είμαι. Και δείτε και κάτι άλλο. Δίνω ένα ευρώ σε έναν άνθρωπο στον δρόμο. Ποιος είναι ο κερδισμένος? Εκείνος παίρνει το 1/3 της θηρότητάς του. Δεν λέω εντάξει, σημαντικό, αλλά δεν σώθηκε και ο άνθρωπος. Εμείς την αίσθηση ότι είμαστε καλοί άνθρωποι. Κάναμε την καλή μας πράξη, ανεβαίνει η αυτοεκτίμησή μας. Αυτό είναι ανεκτήμητο. Ανεκτήμητο είναι ευρώ. Ποιος κερδίζει περισσότερα? Ο κόσμος λοιπόν έχει ανάγκη από ανθρώπους που δίνουν περισσότερα από όσα λαμβάνουν. Και για να δώσει κάποιος. Θα πρέπει να είναι γεμάτος. Και ένας από τους τρόπους για να νιώσουμε γεμάτοι είναι, θα σας εκπλήξω τώρα, να κάνουμε αυτό το οποίο αγαπάμε. Που νομίζουμε ότι αν κάτσει θα το κάνουμε, αν δεν κάτσει δεν θα το κάνουμε. Γιατί? Όταν κάνουμε αυτό που αγαπάμε, στη χειρότερη θα είμαστε ευτυχισμένοι, στην καλύτερη θα μεγαλουργήσουμε. Ευτυχισμένοι αν το κάνουμε σαν χόμπι, αν δουλέψουμε πάνω σε αυτό πολύ έντονα, γιατί όχι να μεγαλουργήσουμε. Άρα είμαστε κερδισμένοι ούτως ή άλλως. Όταν κάνουμε αυτό που αγαπάμε, αλλάζουμε εμείς προς το καλύτερο. Και όταν αλλάζει ο καθένας από εμάς προς το καλύτερο, αλλάζει ολόκληρος ο πλανήτης προς το καλύτερο. Μα εγώ μπορώ να αλλάξω τον κόσμο. Μισό. Όταν αλλάζει ένα μικρό μέρος ενός μεγάλου συνόλου, δεν αλλάζει ολόκληρο το σύνολο. Όχι. Ναι. Ή έτσι. Πώς. Φυσικά και αλλάζει. Αλλά όχι μόνο γι' αυτό. Έχουμε και σπουδαία επίδραση όταν αλλάζουμε εμείς προς το καλύτερο σε άλλους ανθρώπους, γιατί τους εμπνέουμε με το παράδειγμά μας. Όταν κάνουμε αυτό που αγαπάμε, τους εμπνέουμε. Όταν γινόμαστε καλύτεροι, τους εμπνέουμε. Το ίδιο ισχύει και όταν προσφέρουμε ένα στον άλλον, εμπνέουμε και άλλους να το κάνουν. Γιατί η προσφορά είναι ένας υγιής ιός. Θα δουλέψω πάλι με εσάς λίγο. Μπορείς να χαμογελάσεις τον κύριο δίπλα σου. Εσύ που χαμογέλασες τώρα, κράτα το χαμογελό σου. Κράτα το, κράτα το. Κοίτα τον διπλανό σου. Και εσύ χαμογέλας με λίγη δυσκολία. Κράτα το χαμογελό σου. Κοίταξε την κυρία δίπλα σου. Εσύ δεν χρειάζεται καν να κοιτάξει. Χαμογέλασε από πριν. Βλέπετε ότι επηρεάζει θετικά ένα τον άλλον. Προσφέρει και επηρεάζει θετικά ένα προς τον άλλο. Γιατί? Αλλάζοντας έναν που θα αλλάξει μία. Που θα αλλάξει έναν, αλλάζει ο κόσμος. Μην ξεχάσεις όμως να ξεκινήσεις από το εγώ, 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 από το εγώ. Ξέρετε, πάρα πολύ συχνά θα ακούσετε «Ο κόσμος δεν αλλάζει με τίποτα». Ποιοι το έχουν ακούσει? Όταν μου λένε ότι ο κόσμος δεν αλλάζει με τίποτα, ξέρετε ποια είναι η δική μου αντίδραση? Αν πράγματι δεν αλλάζει, τώρα ξέρω το λόγο. Και το κοιτώ διαπεραστικά μες στα μάτια. Πιστεύω βαθιά ότι ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο για να εκπληρώσουμε το σκοπό της ζωής μας, να βρούμε και να κάνουμε. Ναι, μπορείτε. Στην ηλικία σας δεν το πίστευα. Άρα, δεν το πιστεύει κάποιος από εσάς, είστε σε καλό δρόμο. Να βρούμε και να κάνουμε αυτό το οποίο αγαπάμε, να δώσουμε, να πάρουμε αγάπη, να προοδεύουμε κάθε μέρα και στο τέλος να κάνουμε τον κόσμο ομορφότερο. Δηλαδή να τον αλλάξουμε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από αυτό. Αλλάζοντας τον κόσμο μέσα μας, αλλάζουμε τον κόσμο. Και όταν αλλάζουμε τον κόσμο, αλλάζει και πάλι ο κόσμος μέσα μας. Η αλλαγή ξεκινάει από εμάς, άλλωστε οι άλλοι είμαστε εμείς. Αλλά δεν το ξέρουμε ακόμα. Μην το πείτε πουθενά, τώρα μεταξύ μας κρατήστε το. Οι άλλοι είμαστε εμείς, αλλά δεν το ξέρουμε ακόμα. Αν αλλάξουμε εμείς, αλλάζουν όλοι. Ευχές για μια αριστουργηματική ζωή.